Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι στους ακροατές. Εντάξει, ένας ποδοσφαιριστής με τόσες διεθνείς συμμετοχές και σε επίπεδο ομάδων και σε επίπεδο εθνικής Σλοβακίας, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Έτσι θα θέλαμε, Αντρέα, να μας πεις λίγο τις πρώτες εικόνες από τον Τόμας Χούμποτσαν που χθες ανακοινώθηκε και λίγο έτσι, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι σας ταλαιπώρησε η θέση αυτή, γιατί ψάχνατε πολύ καιρό να βρείτε την κατάλληλη επιλογή και την κάνατε με τον Σλοβάκο. Κοιτάξτε, ο ποδοσφαιριστής προπονηθεί χθες πρώτη φορά με την ομάδα. Είναι σε μια καλή κατάσταση, όμως αντιλαμβάνεστε θέλει κάποιο χρόνο για να μπορέσει να φτάσει στα επίπεδα των νέων του συμπαικτών. Η πρώτη εικόνα είναι, όπως μπορείτε να το φανταστείτε κι εσείς, είναι ένας ποδοσφαιριστής έμπειρος, συνειδητοποιημένος, που θέλει στην καριέρα του να διατηρήσει ψηλά τον πύχη. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέμε πάντα είναι πως ο κάθε ποδοσφαιριστής θα κρυθεί μέσα στο γήπεδο. Εμείς, όπως βοηθάμε και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές μας, θα βοηθήσουμε και τον Χούμποτσαν να μπορέσει να δώσει τον καλύτερο του εαυτό όσο καιρό θα είναι στην Ομόνοια. Έγινε μια έτσι πολύ ενδελεχής και λεπτομερής αξιολόγηση από ό,τι καταλαβαίνουμε. Θυμάμαι και τις δηλώσεις σου μετά τον αγώνα με την Νέα Σαλαμίνα ότι ήσασταν πολύ προσεκτικοί, η ομάδα προγραμματισμού δηλαδή, στο ποιον παίχτη θα έπαιρνε, και αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν μέσα από σειρά πολλών επιλογών που έγινε η συγκεκριμένη, Ανδρέα. Εντάξει, είναι γεγονός ότι υπήρχαν επιλογές. Δεν είναι μυστικό ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ήμασταν σε διαπραγματεύσεις με τον Απόλλωνα και τον Ρομπέρς. Όμως υπήρχαν ιδιαιτερότητες που δεν ξεπεράστηκαν και έτσι δεν έγινε η μεταγραφή. Παράλληλα όμως αξιολογούσαμε και κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Φτάσαμε κοντά στην απόκτηση ενός παίκτη πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου. Όμως δεν κατάφερε να μείνει ελεύθερος και έτσι δεν προχώρησε η περίπτωση του. Και κλείσαμε τον Χούμποτσαν, με τον οποίο συμφωνήσαμε προτού ανακοινωθεί η κατάληξη της περίπτωσης Ροπέρς. Γι' αυτό και άλλωστε ήταν στην Κύπρο έγκαιρα, πέρασα βιατρικές, εργομετρικά και ανακοινώθηκε από την ομάδα. Εννοείς, Ανδρέα, ότι είχατε αποφασίσει να στραφείτε σε αυτόν πριν να βαγίσει οριστικά του Ροπέρς, δηλαδή αυτός θα ήταν ούτως ή άλλως? Ναι, έτσι ακριβώς. Γι' αυτό άλλωστε ήταν ήδη στην Κύπρο την μέρα που είχε ανακοινωθεί από τον Απόλλωνα η κατάληξη της περίπτωσης. Ο παίκτης ήταν ήδη στην Κύπρο και περνούσε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Κάτι πάνω στο θέμα του Ροπέρς, επειδή για να μην υπάρχει οποιαδήποτε παρεξήγηση, με τον Απόλλωνα οι επαφές σας ήταν, είχατε καταλήξει με τον ποδοσφαιριστή, ήταν το ζήτημα? Επειδή έχουν λεχθεί πάρα πολλά πάνω σε αυτό το κομμάτι, αν μπορούσες να μας το διευκρινίσεις, Ανδρέα. Κοιτάξτε, είδα, όπως σας είπα και προηγουμένως, υπήρχαν ιδιαιτερότητες σε αυτή την περίπτωση, οι οποίες δεν κατάφεραν να ξεπεραστούν, γι' αυτό δεν έγινε μεταγραφή. Δεν υπάρχει λόγος να σχολιάσουμε κάτι περισσότερο. Ο ποδοσφαιριστής ανήκει στον Απόλλωνα, συνεχίζει η καριέρα του εκεί. Και οπότε νομίζω δεν χρειάζεται να αναφέρουμε κάτι άλλο. Μάλιστα, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα ως προς το πότε θα μπορεί να είναι στην αποστολή ο Χούμποτσαν, Ανδρέα? Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται από πάρα πολλούς παραγόντες. Μόλις κρυθεί έτοιμος θα μπει στην αποστολή. Τώρα το πότε θα γίνει αυτό νομίζω είναι παρακινδυνευμένο να το πούμε από τώρα. Ανάλογα, όπως φερεστείς θα αξιολογείται καθημερινά μέσα από τις προπονήσεις. Έχουμε τις εργομετρικές του εξετάσεις, τα αποτελέσματα, δηλαδή όλες τις ενδείξεις και τους ελέγχους που έγιναν. Βλέπουμε και το πώς παρουσιάζεται καθημερινά στις προπονήσεις και ανάλογα θα αποφασίσουμε πότε θα μπορέσει να μπει στην αποστολή. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι μας περιμένει μια χρονιά ολόκληρη μπροστά μας, οπότε δεν είναι τόσο σημαντικό ένας παίχτης να χάσει ένα-δύο παιχνίδια. Το πιο σημαντικό είναι να τον έχεις έτοιμο για όλη τη σεζόν. Και έτσι για να κλείσουμε το κομμάτι του προγραμματισμού,
Αυτή ήταν η τελευταία κίνηση της Ομονίας. Το ρόστερ είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας, Ανδρέα. Ναι, έχουμε ολοκληρώσει τον μεταγραφικό μας σχεδιασμό αυτού του καλοκαιριού και πλέον μπαίνουμε σε νέο κύκλο αξιολόγησης ποδοσφαιριστών από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο με ορίζοντα τις αμέσως επόμενες μεταγραφικές περιόδους. Mm-hmm. Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία που βρίσκεται συνεχώς σε εξέλιξη. Υπάρχει ικανοποίηση από το αποτέλεσμα στο σχεδιασμό του καλοκαιριού. Αποκτήσαμε ποδοσφαιριστές που κυνηγούσαμε με επιμονή και υπομονή. Δημιουργήσαμε ένα ρόστερ με ποιότητα που περιλαμβάνει και έμπειρους ποδοσφαιριστές με παραστάσεις σε ψηλό επίπεδο και κατακτήσεις τίτλων, αλλά και κάποιους πιο νεαρούς με προοπτική ανέλυξης. Επειδή η όψη μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα ρόστερ που να έχει χημεία, αλλά και βάθος, και παραλαμβάνομαι επί της ευκαιρίας πως δεν μπορεί να δημιουργηθεί η τέλεια ομάδα μέσα σε μια μεταγραφική περίοδο. Ο προγραμματισμός συνεχίζεται με στόχο η ομάδα να γίνεται όλο ένα και καλύτερη. Η δίωξη μας, όπως είπε και ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας σε πρόσφατη συνέντευξη του, είναι να δημιουργήσουμε κορμό ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις ανάγκες μας και να μπορούμε να επικεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένους παίκτες για ενίσχυση, να αποφεύγουμε δηλαδή το ράβε ξύλων που πραγματικά δεν βοηθά όχι μόνο την Ομόνια αλλά την κάθε ομάδα να αναπτυχθεί σωστά. Τα πρώτα δείγματα της νέας Ομόνιας τα είδε όλος ο κόσμος. Η ομάδα πήρε δύο νίκες που ήταν ασφαλώς και το ζητούμενο. Αλλά ειδικά στο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα, έτσι έκανε και ένα ημίχρονο πάρα πολύ καλό. Τι αίσθημα σας άφησαν αυτές οι δύο, τι αίσθηση έτσι προκάλεσαν στην ομάδα οι δύο αυτές νίκες και βεβαίως ως προς την προοπτική της. Γιατί τώρα που έχουμε, είναι γνωστό το ρόστερ, το είδαμε κιόλας να παίζει, από ό,τι καταλαβαίνω είναι ικανοποιημένοι οι υπεύθυνοι για το ρόστερ που φτιάχτηκε υπό τις περιστάσεις. Ναι, καταφέραμε με καλή απόδοση να κερδίσουμε δύο απαιτητικές ομάδες. Πήραμε τους 6 βαθμούς που διεκδικήσαμε και συνεχίζουμε. Κάθε παιχνίδι για την Ομόνια είναι η ίδια σημασία. Ο στόχος είναι η νίκη. Είναι θετικό ότι η ομάδα με την αγωνιστική της παρουσία έδειξε προοπτική και άρχισε να κερδίζει τον κόσμο. Όμως μας περιμένει ένα ολόκληρο πρωτάθλημα στο οποίο θα πρέπει να δείξουμε σταθερότητα και συνέπεια στα θετικά αποτελέσματα και στις καλές εμφανίσεις. Η προσοχή μας πλέον είναι στραμμένη στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και επιδίωξη μας είναι να παρουσιαστούμε έτοιμοι και να διεκδικήσουμε τους 3 βαθμούς. Και αυτό που έτσι περισσότερο από όλα είναι που έφερε χαμόγελα αισιοδοξίας, δεν ξέρω, φαντάζομαι και σε εσάς, είναι και η παρουσία του κόσμου που με σταθερά βήματα έχει αυξητική τάση. Και αυτό το πράγμα νομίζω ότι είναι σημαντικό για όλους στο κυπριακό ποδόσφαιρο, αλλά κυρίως για την ίδια την Ομόνια. 9.000 εισιτήρια στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι και σίγουρα η πορεία της ομάδας μπορεί να τους κάνει πολύ περισσότερους. Ναι, είναι αλήθεια, Δημήτρη, αυτό που έχεις πει. Και επειδή θυμάμαι έχεις κάνει ένα θεματάκι με το ρεκόρ σε εισιτήρια στο πρωτάθλημα των τελευταίων χρόνων, νομίζω ότι εντάξει, πέραν το ότι έχει σπάσει τώρα, νομίζω ότι όπως έχεις και εσύ πει σωστά, αν πάνε όλα καλά θα σπάσει αρκετές φορές στη συνέχεια. Είναι με μεγάλη χαρά που βλέπουμε αυτόν τον ενθουσιασμό όπως τον έχεις περιγράψει, αυτή την αισιοδοξία, τη θέρμη που δείχνει ο κόσμος, αλλά και την προσμονή για να δει ξανά την ομάδα να αγωνίζεται. Είναι κάτι που είχε λείψει από την οικογένεια της Ομόνιας και έχει χρόνια να το ζήσουν. Μπορώ να πω ότι αυτό το σκηνικό θυμίζει άλλες εποχές για την Ομόνια, όμορφες εποχές, ευχάριστες. Αρκετός κόσμος επέστρεψε μετά από καιρό στο γήπεδο. Πολλοί άλλοι εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να επιστρέψουν και θέλουμε να τους πούμε ότι τους θέλουμε να επιστρέψουν δίπλα στην ομάδα διότι τους χρειάζεται η ομάδα. Επίσης θέλουμε να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία οικογενειών και παιδιών στα παιχνίδια της Ομόνιας. Ξεχωρίζει αυτή η παρουσία
είναι από τους μεγάλους μας στόχους, να αυξήσουμε δηλαδή την παρουσία οικογενειών και παιδιών, και με πολύ μεγάλη ικανοποίηση βλέπουμε ότι αυτός ο στόχος σιγά σιγά σταδιακά επιτυγχάνεται. Και γενικά ανυπομονούμε να ζήσουμε μαζί αυτά που θα μας επιφυλάξει η φετινή σεζόν. Ευχαριστούμε τον κόσμο ξανά και συνεχίζουμε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και συνεχίζουμε όλοι μαζί. Σε ό,τι αφορά στα διαρκείας, έχει τελειώσει η διάθεσή τους, συνεχίζεται και πού βρίσκονται, Ανδρέα? Κοιτάξτε, συνεχίζεται κανονικά η διάθεση του διαρκείας. Υπάρχει ένας καλός ρυθμός. Έχουμε ξεπεράσει τα 4.800 εισιτήρια διαρκείας. Και αυτός ο καλός ρυθμός μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι μπορούμε να φτάσουμε τις 5.000 μέχρι το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι μας. Έχουμε περίπου 2 εβδομάδες μπροστά μας. Υπενθυμίζουμε τον μεγάλο διαγωνισμό για τους κατόχους εισιτήριου διαρκείας. Όσοι φίλαθλοι θα είναι κάτοχοι εισιτήριου διαρκείας μέχρι το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, θα μπουν σε κλήρωση, την ημέρα του αγώνα θα γίνει κλήρωση, για να κερδίσουν τον Dacia Duster 4x4. Είναι μια προσφορά του ομίλου Φυλακούτα, ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Και το έχουμε εξασφαλίσει αποκλειστικά για τους κατόχους εισιτήριου διαρκείας. Όσο ευχαριστήσουμε με αυτόν τον τρόπο, τους δίνουμε την ευκαιρία, χωρίς να κάνουν κάτι, να κερδίσουν αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο. Πάντως η αλήθεια είναι πως αυτή η συγκεκριμένη παρουσία του Προέδρου, του κ. Παπασταύρου στο νησί, είχε την ιδιαιτερότητα ότι είχε την ευκαιρία να μιλήσει με πάρα πολλούς ομονιάτες. Και ήταν, εντάξει, είδαμε και το βίντεο που ανεβάσατε που έτσι δίνει το στίγμα, αλλά φαίνεται ότι τον ενδιαφέρει και γι' αυτό άλλωστε μιλά μαζί τους και στα social media, γιατί θέλει να τους ακούει, να ακούει πώς σκέφτονται. Και ήσαν σε αυτά τα πλαίσια, φαντάζομαι, και η επαφή του με τα μέλη του σωματείου τον ενδιαφέρει να ακούει τη βάση, έτσι, της ομάδας. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Έτσι είναι τα πράγματα. Ο Πρόεδρος θέλει να ακούει, να μαθαίνει πώς σκέφτεται ο κόσμος, να νιώθει τον παλμό του, να καταλάβει πώς ο κόσμος σκέφτεται για την ομάδα, ποιες συγγύσεις έχει, ποιες απόψεις έχει. Αν έχουν ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστως συζητά μαζί τους και απαντά σε ερωτήσεις. Γενικά η παρουσία του στην Κύπρο σημαδεύτηκε από σωρία συναντήσεων σχετικά με την Ομόνια. Είναι αυτό το χειδετή, έγινε συνάντηση με τα μέλη του σωματείου. Έγινε συνάντηση με τους οργανωμένους φιλάθλους, συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, με τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές έγινε συνάντηση. Έγινε μια εκδήλωση για να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς και τους συνεργάτες της Ομόνιας και ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα, σε αυτό το πλαίσιο δηλαδή. Πήγε στο παιχνίδι της ομάδας Futsal στο Champions League και είχε την ευκαιρία και εκεί να μιλήσει με αρκετό κόσμο. Ήταν το σκηνικό που περιγράψατε στο παιχνίδι της Σαλαμίνα και πριν την αρχή του αγώνα και μετά το τέλος. Ήταν πολύ χρήσιμες αυτές οι μέρες και θεωρούμε ότι βγήκαμε πιο δυνατοί σε αυτή τη διαδικασία, αυτές τις μέρες δηλαδή, που τις 2 εβδομάδες που έγιναν όλες αυτές οι επαφές και συναντήσεις. Και πιστεύω ήταν και κάτι που ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Έτσι νιώσαμε ότι ήταν κάτι το οποίο εκτίμησε και ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Και να πούμε και κάτι για το αγωνιστικό κομμάτι εν ώψη ΑΕΚ. Έχετε μπροστά σας ένα σημαντικό παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά σε οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, υπάρχουν προβλήματα, Ανδρέα? Όχι, δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Ο Φάνος ακολουθεί αρκετά κομμάτια της κανονικής προπόνησης και θα επιστρέψει σύντομα στη διάθεση του προπονητή. Τώρα, αν θα προλάβει το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Και ο μικρός ο Λοΐζου, που είχε τον τραυματισμό στο παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα, σιγά σιγά ανεβάζει ρυθμούς προς το παρόν προπονητή ατομικά. Έχουμε την απουσία των διεθνών τώρα. Είναι ο Λάνγκ, ο Ζόχο, ο Παναγί, ο Κούσουδος και οι τρεις νεαροί, ο Κακουλής, ο Τσομής και ο Κυριακίδης. Και αύριο έχουμε το παιχνίδι με τη Δόξα, ένα φιλικό παιχνίδι στο Ηλίας Πούλος. Θα κλειστώ για το κοινό, για τα ΜΜΕ, λόγω του ότι
δεν υπάρχουν προς το παρόν οι εγκαταστάσεις για να φιλοξενήσουν ο κόσμο και ο δημοσιογράφος. Ουσιαστικά ο λόγος που το παιχνίδι γίνεται απέναντι στη Δόξα είναι διότι είναι στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχε γίνει για την μεταγραφή του Περέιρα. Το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο για να γίνει πριν την έναρξη του προαθλήματος. Όμως, λόγω του ότι κληρωθήκαμε να παίξουμε την πρώτη αγωνιστική με τη Δόξα, θεωρήσαμε και οι δύο ομάδες ότι δεν θα ήταν σωστό να παίξουμε φιλικό και ύστερα από μια-δύο εβδομάδες να παίξουμε επίσημο παιχνίδι. Και έτσι μεταφέρθηκε για τώρα αυτό το φιλικό και είναι μια καλή ευκαιρία για να διατηρηθεί και γρήγορα η ομάδα. Και ένα τελευταίο που θέλω να ρωτήσω, γιατί έγινε λίγη συζήτηση και γι' αυτό, να μας πείτε το σκεπτικό σας. Στον αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα, η Ομόνια πλήρωσε το maximum του προστίμου για μη χρησιμοποίηση Κύπριων παιχτών, αφού δεν ήταν κανένας στην ενδεκάδα. Είναι κάτι που δεν επηρεάζει την Ομόνια ως προς τον καταρτισμό της ενδεκάδας της, το συγκεκριμένο πρόστιμο, Ανδρέα? Όχι, δεν μπορεί κανείς να παρεμβαίνει στο έργο του προπονητή με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν μπορεί ένας προπονητής να επηρεάζεται στις επιλογές του με το ποιους παίχτες δηλαδή να ξεκινήσει το παιχνίδι. Διότι υπάρχει αυτό το πρόστιμο. Ή οποιοδήποτε άλλος λόγος. Ο προπονητής είναι ο απόλυτος άρχοντας όσον αφορά το ποιοι παίχτες θα παίξουν, πώς θα αγωνιστεί η ομάδα, τακτική, επιλογές ενδεκάδας, αλλαγές. Είναι απόλυτος άρχοντας. Δεν μπορεί κανείς να παρέμβει στο έργο του. Από εκεί και πέρα, εμείς πραγματικά βλέπουμε την ουσία αυτού του ζητήματος και με πράξεις αποδεικνύουμε ότι πραγματικά θέλουμε να έχουμε Κύπριους παίκτες από τα σπλάχνα της ομάδας στην εντεκάδα. Αλλά να είναι στην εντεκάδα όχι γιατί υπάρχει οποιοδήποτε κανονισμό ή πρόστιμο, αλλά επειδή ο προπονητής τους επιλέγει για να μπουν στην εντεκάδα και να αγωνιστούν. Έχει γίνει πολύ μεγάλη επένδυση στην Ακαδημία της Ομόνιας τον τελευταίο καιρό. Ήδη έχουμε κάποια νεαρά ταλέντα στην πρώτη ομάδα και προπονούνται. Θα πάρουν τις ευκαιρίες τους σιγά σιγά. Και είναι ένας από τους στόχους μας αυτό. Δηλαδή, σιγά σιγά η Ομόνια σε κάποια χρόνια να έχει παιδιά δικά της στην ενδεκάδα να πρωταγωνιστούν. Μάλιστα, Ανδρέα, ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, ευχαριστώ.